Δεν χωρά ανθρώπινος νου στην τραγωδία στο Γκρούς Θαλασσιουθίου, όπου τη ζωή του έχασε ένα ανήλικο αγόρι μόλις 16 ετών, την ώρα που βοηθούσε τον παππού του σε αγροτικές εργασίες. Ο άτυχος 16χρονος, άγνωστο πώς, βρέθηκε να εγκλωβίζεται σε φρέζα με τα συντριπτικά τραύματα που είχε στα πόδια του στο ύψος των μυρών και της κνήμης, να φέρνουν αιμορραγία, ανακοπή και εν τέλει, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες τόσο διασωστών του ΕΚΑΒ όσο και γιατρών στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, το άτυχο αγόρι να φεύγει τόσο άδικα και τόσο νωρίς από τη ζωή. Έγινε ό,τι ανθρωπίνως μπορούσε να γίνει, αλλά δυστυχώς δεν το αφήναμε. Δηλαδή, γιατί είχαμε την ελπίδα, μήπως 15 χρονών, μια καλή, μια δυνατή καρδιά, θα πάρει, τελικά δεν ήταν αδύνατο. Μέσα σε κλίμα οδυρμού και πόνου, δίχως να μπορούν να υπάρχουν λόγια, κανείς όχι να το περιγράψει, αλλά καν να προσπαθήσει ακόμη και να το εξηγήσει. Η οικογένεια του 16χρονου, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί, αποχαιρέτησαν το αγόρι της πρώτης λυκείου, που αντί σήμερα να περιμένει την έναρξη των εξετάσεών του, η απώλειά του έπεσε σαν κεραυνός σε όσους αποσβολωμένοι άκουσαν την είδηση του τραγικού του θανάτου. Το παιδί έφτασε σε κατάσταση με καρδιακή ανακοπή. Την είχε κάνει ήδη μέσα στο ασθενοφόρο. Έγινε μεγάλη προσπάθεια από τους διασώστες. Αλλά όταν έρθει στο νοσοκομείο ήταν καρδιακή ανακοπή. Με λόγια πόνου τον αποχαιρέτησε η διευθύντρια του ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου. Δυστυχώς η σημερινή μέρα είναι μαύρη για το σχολείο μας, καθώς έπειτα από δυστύχημα ένας μαθητής της πρώτης τάξης δεν είναι πια μαζί μας. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι και εκφράζουμε τα θερμά συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους του μαθητή μας. Το σχολείο μας είναι πάντα δίπλα σε όλους σας και σας παρακαλούμε να μας ζητήσετε οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε. Η ζωή είναι μικρή και απρόβλεπτη. Ας το σκεφτόμαστε πιο συχνά αυτό και να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Είχε ένα μεγάλο καταστροφικό τραύμα στην αριστερή μυροβουνική περιοχή. Είχε ένα διαμπερές τραύμα από ένα σίδερο στο δεξιό μυρό, καταστραμμένη τη δεξιά κνήμη. Και προφανώς αυτό ήταν από μεγάλο αιμορραγικό σοκ. Πάντως, το θρίλερ με τα αγροτικά δυστυχήματα το τελευταίο διάστημα σοκάρει. Στην Κρήτη, μόλις μέσα σε λιγότερο από 1,5 μήνα, 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ συνολικά 7 έχουν χαθεί τον τελευταίο χρόνο. Από τον 77χρονο που εντοπίστηκε νεκρός πριν από λίγες ημέρες από το γιο του σε χωράφι σε περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος και ήταν εγκλωβισμένος ανάμεσα σε τρακτέρ και ένα κλαδί, μέχρι τον 40χρονο Ηρακλειώτη που τον περασμένο Φεβρουάριο έχασε τόσο άδικα και τραγικά τη ζωή του κατά τη χρήση αλυσοπρίωνου, η λίστα με τους αδικοχαμένους ανθρώπους μέσα σε αγροτικές καλλιέργειες δείχνει να μεγαλώνει και αυτό μόνο προβληματισμό και αγωνία δημιουργεί. Ένα μεγάλο πάντως μέρος των δυστυχημάτων αφορά στη χρήση τρακτέρ και τις αντικειμενικές δυσκολίες της μορφολογίας των εδαφών στην Κρήτη, που πάντως δεν έχουν σχέση με τους κάμπους για τους οποίους κατασκευάστηκαν τα αγροτικά μηχανήματα. Λόγω της κλίσης των εδάφων που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, που δεν είναι όλα πεδιάδες και δεν είναι όλα επίπεδα, εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένα άλλο διαφορετικό πλαίσιο, όπου ο υποψήφιος αυτός, ο οποίος θέλει να μάθει να χειρίζεται ένα τέτοιο μηχάνημα, θα πρέπει να μάθει την τεχνική πώς θα το κάνει. Δηλαδή, παράδειγμα, όπως εγώ διδάσκω στις μεγάλες κατηγορίες, στην Ταλίκα, κοτσάρισμα, ξεκοτσάρισμα, πού θα το κάνω, πώς θα το κάνω, ποιοι είναι οι γενικοί κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσω πρωτίστως για την ασφαλειά μου, κάτι τέτοιο θα πρέπει να ήταν και σε αυτούς. Σε ό,τι αφορά πάντως το πώς μπορούν να προστατευτούν οι αγρότες, εκείνο που επισημάνθηκε είναι ότι θα έπρεπε από τη μια να είναι αρτιότερη η εκπαίδευσή τους και δεύτερο να περιορίζεται ή να εκλείπει όταν η ηλικία ενός αγρότη αποτυπώνει μια καταπώνηση ή και μια επιβάρυνση στα αντανακλαστικά του. Οι εξετάσεις είναι πάρα πολύ απλές, απαντάνε σε κάποιες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και η οδήγηση είναι ειλικρινά πάρα πολύ απλή. Αυτό πιστεύω το πλαίσιο θα πρέπει να αλλάξει και θα θρυνήσουμε και άλλα θύματα. Θα δείτε γιατί πολλές φορές τα μηχανήματα δεν τα οδηγούν αυτοί που πρέπει να τα οδηγούν. Πολλές φορές τα δίνουμε και στα παιδιά μας και καλά για να μάθουν και καλά για να εξοικειωθούν με αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι.